Είμαστε και πάλι λοιπόν, επιστρέψαμε και ε, θα σου έχουμε μια έκπληξη με την Δήμητρα στο τέλος, θα σου λέμε τι και πώς. Έτσι που θα σε παραπέμψει τα παιδικά σου χρόνια. Αλλά θα θέλω να είσαι έτοιμος για όλα. Μάλιστα. Επανέτοιμος θα είναι, γιατί. Α, δεν ξέρω. Έχεις αμφιβολία. Έχω. Μια ναι, μικρή αμφιβολία έχω. την έχω. Όχι, εντάξει. Ό,τι έχει να κάνει σου λέω μπορεί να έχει περάσει πολύ και πολύς καιρός από τότε. Αλλά κάτι θα το ξυπνήσει μέσα του, δεν μπορεί. Παιδικές <laughs> αναμνήσεις. Έτσι. <laughs> λοιπόν, πάμε και πάλι στα πολιτικά μα. Πάμε στην τελευταία πολιτική μα συζήτηση για σήμερα με την κυρία Ρέα Χαρίτου, υποψήφια με το κίνημα αλλαγή στο βόρειο τομέα τη Πάλε Ποτέ Β Αθήνα. Χαίρετε. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα. Καλή επιτυχία, νέα κοπέλα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνω και εγώ υποψήφια. Πώ και εδώ αποφασίζετε, τι, από ποιο επαγγελματικό χώρο προέρχεστε. Εγώ στον ιδιωτικό τομέα εργάζομαι. Είμαι σύμβουλο επιχειρήσεων. Ασχολούμαι και με λογιστικά και προγράμματα τα οποία αφορούν το ΕΣΠΑ. Ε, οπότε αποφάσισα να κάνω αυτή τη κίνηση, διότι πιστεύω ότι οι ναι, νέοι πρέπει να βγουν μπροστά στη πολιτική. Είναι μια ευκαιρία σε αυτές τις εκλογές να βγουν καινούρια πολιτικά πρόσωπα. Επίσης, επειδή έχω μεγαλώσει και μένω ε, στη Νέα Ιωνία, οπότε έχω επαφή εκεί με τον χώρο με τις, ε, του βόρειο τομέα και αποφάσισα να κάνω αυτή τη κίνηση. Το κίνημα αλλαγή όμω δεν τα πάει και τόσο καλά στι νέε γενιέ. Έχει, Πιστεύει. έχει δίκιο η Δημήτρα. 30% έδειξαν οι έρευνε ε, ότι 30% Ο των οπότε, νέων σωστά. ανθρώπων επέλεξε το κοινάλ ε, στις στι εκλογέ τη 26η Μαου. Τι φταίει κατά τη γνώμη σα. Ε, τι μπορεί να φταίει γι' αυτό. Η δική μου εικόνα τουλάχιστον αυτή που έχω είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι αυτή τη στιγμή που κατεβαίνουν υποψήφοι με το κίνημα αλλαγή. Οπότε δεν, έχω, δεν είμαι αυτή τη άποψη. Τώρα, έχει ένα μικρό κομμάτι φταίει γενικότερα το πολιτικό σκηνικό, η κρίση η οποία υπήρχε τα τελευταία χρόνια που έχει οδηγήσει ενδεχομένω, έχει απογοητεύσει την νεολαία μήπως, και του έχει οδηγήσει. Μήπω για να, έτσι, να, βοηθήσω τη σκέψη σα, μήπω έπαιξε ρόλο ότι στι νεότερε γενιέ υπάρχει μια αίσθηση ότι το Πασόκ φταίει με το μνημόνιο, ότι το Πασόκ έφερε την κρίση και χρεώνεστε όλα τα δεινά τέλο πάντων Το αντιλαμβάνω, έχει... βέβαια το αντιλαμβάνομαι αυτό και το αντιλαμβάνεται και το κίνημα αλλαγή πιστεύω, διότι είναι ένα κόμμα το οποίο έχει, κάνει, έχει περάσει με μια διαδικασία αυτοκριτική. Ε, και Ωστε να καταλήξουμε τώρα να μπορούμε να καταλαβαίνουμε με τα λάθη μας τι έχει συμβεί. Και αυτό νομίζω περνάει και στον κόσμο επίση. Απλά το ζήτημα είναι ότι ίσω η νεολαία θέλει το χρόνο τη για να ενδεχομένω να τη φέρουμε κοντά. Ε, στου κόλπου τη παράταξη. Κατά τη γνώμη σα, η ανανέωση, το να μπουν νέα πρόσωπα και ηλικιακά, και μπορεί να μην είναι νέοι ηλικιακά, αλλά μην του ξέρει ο κόσμο στη διαμόρφωση τη εικόνα του κόσμου για το κίνημα αλλαγή. Ε, ναι, φυσικά. Όταν λέμε ότι οι νέοι έχουν ευκαιρία, δεν είναι μόνο νέου ηλικιά, νέα και νέα πρόσωπα επίση στου οποίου πρέπει να δώσουμε ευκαιρία. Ε, από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι η παράταξή μα είναι η παράταξή που δίνει αρκετέ ευκαιρίε στα νέα παιδιά και σε μένα προσωπικά. Έχω αυτή την προσωπική εμπειρία τουλάχιστον και από συνεργάτες που βλέπω και άλλους υποψηφίους με τους οποίους συνεργάζομαι. Ε, καταλαβαίνω ότι δίνουμε αρκετές ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους να ασχολούθουν με την πολιτική. Εσύ συμφωνείτε με τη στρατηγική αυτή της ηγεσία του κόμματος να στραφεί προς τους αριστερούς ψηφοφόρους κατά κύριο λόγο και να προσελκύσει ε, το κόσμο από το ΣΥΡΙΖΑ, τις από το ΣΥΡΙΖΑ. Ε, νομίζω ότι το κίνημα αλλαγή ε, θέλει να κάνει, ο σκοπός είναι να κάνει ένα άνοιγμα και απευθύνεται προς προοδευτικούς πολίτες, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Ε, δεν είναι ο στόχος μας ένα συγκεκριμένο κομμάτι ε, ψηφοφόρων. Είναι οι προοδευτικοί πολίτες που πιστεύουν σε μας, που πιστεύουν στο πρόγραμμά μας, στο σχέδιο Ελλάδα, που πιστεύω ότι. Ο έχει δεχθεί επίθεση από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν φύγει στελέχη, έχουν... του έχουν δει ναι, να γίνονται κυβερνήτε. βέβαια, υπουργοί. βέβαια. Και ο κ. Βεραδάκη έλεγε ότι δεν θα μπείτε στη Βουλή, ούτε δεν θα πιάσει το 30%. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή όμω είμαστε πολύ καλύτερα. Είμαστε σχεδόν στο 8% και πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλύτερα στι εθνικέ εκλογέ. Οπότε ότι, δεν δηλαδή, ισχύει. Από προϊόντα του χρόνου θα αυξήσετε το ποσοστό των ευρωεκλογών. Σίγουρα, γιατί ναι. Γιατί μια νίκη. Γιατί είναι σίγουρα νίκη. Ναι, yeah, μια που... νίκη. Που, που ικανοποίησε και το σύνολο του ορθό σκεπτόμενου πολιτικού κόσμου ότι ξεπεράσατε τη Χρυσή Αυγή και βρεθήκατε στην τρίτη θέση, ωστόσο θα μπορέσετε να αυξήσετε το ποσοστό σας και να ανεξαρτήτως του αν τελικά υπάρξει αυτοδυναμία ή δεν υπάρξει να παίξετε έναν κεντρικό ρόλο στην επόμενη Βουλή. Ε, να επηρεάσετε απο... συγκεκριμένα τα πράγματα δηλαδή. Αυτό είναι και ο σκοπός μας, ο στόχος του κινήματος αλλαγή. Ε, το γεγονός ότι είμαστε τρίτο κόμμα και ότι κατά κάποιο τρόπο έχουμε παρακάμψει άλλους μικρότερους σχηματισμούς που θεωρούμε ότι ήταν και λίγο και με τη πολιτική, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Ε, και επίση ανεβάσαμε τα ποσοστά μα. Σα πείσμωσε δηλαδή αυτή η, στάση, ναι, η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ απέναντί σα. Μα σίγουρα ναι, διότι καταλαβαίνουμε ότι πρέπει εμεί, στου προοδευτικού πολίτε, να δώσουμε μια ισχυρή απάντηση στα προβλήματα του κόσμου. Έχουμε ένα σχέδιο το οποίο είναι υλοποιήσιμο και εφαρμόσιμο. Και θέλουμε μέσα από αυτό, μέσα από τι εκλογέ αυτέ. Ε, να μπορέσουμε να το σχέδιο αυτό να το επιβάλλουμε κατά κάποιο τρόπο ε, και σε αυτό θα βοηθήσει σίγουρα το αποτέλεσμα των εκλογών. Δηλαδή, απευθυνόμαστε στους πολίτες αυτούς που πιστεύουν στο πρόγραμμά μας. Η υπουργοποίηση στελεχών, όπως το yeah. κ. Θάνο Μωραήτη, η μετακόμιση του, του, κυρίου Ραγκούση που, ήταν, ναι. που είχε πάρει αξιώματα επί Γιώργου Παπανδρέου. Ε, πώς, πώς, σας φαίνεται, πώς τη σχολιάζετε. Κοιτάξτε, είναι προσωπικές, επιλογές. είναι προσωπικές επιλογές κάποιων στελεχών και δεν μπορούμε πιστεύω να σχολιάσουμε τις επιλογές. Δηλαδή θεωρώ ότι αν ήταν κάποια στελέχη... Ήταν προβλημένα όμως στελέχη, δεν ήταν κάποιοι απλή... Ναι βέβαια, το γνωρίζω αυτό. Απλά μέλη. Το θέμα είναι ότι... Ε, το κίνημα αλλαγή ε, απευθύνεται στου πολίτε αυτού που απευθύνεται, στον προοδευτικό χώρο. Οπότε, αν θεωρούν κάποιοι στελέχοι ότι δεν ανήκουν σε αυτό το χώρο το δικό μα και θέλουν να πάνε σε ένα άλλο χώρο, καλώ έχουν κάνει αυτή την κίνηση. Αυτό δεν νομίζω ότι επηρεάζει εν τέλει τα δικά μας, τη δική μα εικόνα προ τα έξω. Ε, διότι ο καθένα είναι ελεύθερο σε μια δημοκρατική ναι, δεν σας κοινωνία. Κακό, λέτε, εκλογικά, Θεωρώ, όχι, δεν μα κάνει κακό, λέτε, λογικά. Θεωρώ όχι, δεν μα κάνει κακό. Μάλιστα. διότι και Μάλιστα. ο κόσμο καταλαβαίνει από τι επιλογέ αυτέ. Ε... Ότι γίνονται με προσωπικά χαρακτηριστικά. Ναι, αυτό. Με κίνητρα και φιλοδοξίε τώρα. Ρέα Χαρίτου, υποψήφια με το κίνημα αλλαγή στο βόρειο τομέα. Νέα κοπέλα, νέα υποψήφια. Καλή επιτυχία κύριε Χαρίτου. Ευχαριστώ Καλή πάρα δυναμή, πολύ. Χαρικά πολύ που σα είδα. Να είστε και καλά. Να είστε Καλή καλά. Επιτυχία.